παιδιά, στη μεγάλη αποκάλυψη της ημέρας. Τώρα βάζουμε τα καλούπια στις δύο κολόνες του πυλώνα. Πιθανολογείται ότι θα πέσει σκυρόδεμα ακόμα και σήμερα. Αν όχι σήμερα, σίγουρα τη Δευτέρα θα σκυροδεδεθούν και οι δύο κολόνες σε ύψος 3 μέτρων, όπως σας είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο. Έτσι, και όταν σκυροδεδεθούν, εφόσον τώρα μπαίνουν τα καλούπια, εφόσον σκυροδεδεθούν, θα φύγει και από πάνω το κίτρινο γεφυράκι. Και ομοίως θα φύγουν και τα υποστηρίγματα, τα δύο, τα πυργάκια. Αυτό για να λυθούν οι όποιες απορίες, έτσι, και προβληματισμοί, καθώς βλέπουμε όλο το team εδώ με τα άσπρα καπελάκια. Δεν ξέρω τώρα τι ομάδα είναι αυτή που ήρθε, πάντως είναι πάρα πολύ τυχερή. Μία ακόμα φωτογραφίζει, εκ του σύνεκης, έχει πάρει την σχετική άδεια, εγώ ακόμα δεν έχω πάρει τίποτα. Λοιπόν, δεν μας νοιάζουν όμως αυτοί που ήρθαν εδώ, εμείς εστιάζουμε στα έργα που γίνονται στο ναό μας. Έτσι, πάμε για εργασίες στις δύο κολόνες τις μεγάλες τις παραλληλόγραμμες, έτσι, που μέσα περικλείουν τους 64 στένοντες. Αυτές τώρα ήδη έχουν αρχίσει να καλυπώνονται. Πιθανολογεί πάρα πολύ ο τοπογράφος με τον οποίο μίλησα πριν λίγο και μου είπε ότι η δουλειά του τοπογράφου είναι να παρατηρεί, καταγράφει και σημειώνει τα πάντα σε ένα κατασκευαστικό έργο. Χωρίς τον τοπογράφο δεν θα ξέραμε πού θα έμπαινε κάθε κολόνα. Και με το χιλιοστό του τηλεφακού που έχει, σημειώνει κάτω με κόκκινη, μαύρη ή μπλε βογιά το πού θα μπει το κάθε τι. Είναι μεγάλο το έργο που κάνει και ο τοπογράφος. Εδώ έχουμε το συγκεκριμένο, δεν φαίνεται το πρόσωπό του, θα τον δείξουμε. Αυτό εδώ το παλικάρι τοπογραφεί, σημειώνει, καταγράφει τα πάντα. Εδώ, τι έγινε με την κάμερα, μας έσπασε. Δεν ξέρω, τώρα κάτι ξεκόλλησε. Να κάνει να ξεβιδώθηκε και να μην έσπασε. Λίγο από τη θερμοκρασία άνοιξε, Γιώργο. Έχουμε και μία τώρα θέμα με την κάμερα. Να μου τα βάσανε άλλα έξοδα από εδώ. Άνοιξε πιο, ρε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Δεν έχει σπάσει. Έσπασε, έσπασε. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Να μου το στεναχωρήθηκα τώρα. Ναι, έχασα τον ερμό των σκέψεών μου. Θα το δούμε τώρα, κάτσε να μην χάσουμε τη λήψη. Εδώ πιστεύω είναι καλά. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε υπάρχουν και οι ειδικοί ή πορτοκαπελάκηδες. Είναι του κυρίου Χουμαίδη. Χουμαίδης Instruction είναι η εταιρεία, η top of the top στην Ελλάδα, που όπως σας είπα και στο χθεσινό βίντεο, θα κατασκευάσει και τμήμα των πυλώνων, έτσι, όχι το τμήμα, όλους τους πυλώνες, στο Μουντιάλ του 22 στο Κατάρ. Είναι ο top of the top από τις καλύτερες του κόσμου και έχουμε την τιμή να μας βοηθάει στην ολοκλήρωση των έργων. Βλέπω πιτσιρικάδες να είναι τα παιδιά που έχουν έρθει, είναι και κυρίες, άρα θα είναι από κάποιο πανεπιστήμιο, έτσι, να είναι καλά τα παιδιά. Εδώ βλέπουμε το πώς κόβεται το περίσσευμα από το τσέρκι ή τι είναι αυτό, τα σιδεράκια τα μικρά. Ο ένας εργάτης κάνει αυτό και η άλλη, ο πορτοκαπελάκιας, έτσι, και η άλλη απέναντι στο δεύτερο, στη δεύτερη κολόνα βάζουν τα ποδάρια σε σχήμα, σε τριγωνικό σχήμα που ακουμπάει το βιομηχανικό δάπεδο, έτσι, για να στηριχτεί, για να είναι πάνω και πολύ καλά σφιγμένο πάνω στη σιδερένια κολόνα. Παιδιά, με αυτό εδώ, με αυτή εδώ τη λήψη κλείνω και, όπα, να δούμε και αυτό εδώ να το απολαύσουμε.
κοιτάτε παιδιά που είναι το παλικάρι τώρα, ανεπανάληπτο το που είναι, έτσι, και πόσο επικίνδυνο είναι παιδιά. Φυσικά πιστεύω να είναι δεμένο το παλικάρι. Δεν είναι δεμένο ή όχι? Είναι επικίνδυνα αυτά παιδιά, αλλά έτσι είναι οι δουλειές εδώ του εργοταξίου. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Όπως βλέπουν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο. Τι άλλο να πεις, τι άλλο να πεις για αυτά τα παιδιά. Ας απολαύσουμε τη λήψη. Κλείνω αυτό και συνεχίζω με το επόμενο για να απολαύσουμε τη λήψη.